Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, το θέμα μας για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ως ιατρό, ως θεραπευτή των ψυχών και των σωμάτων ημών. Σήμερα γιορτάζουμε και τη γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία μας έδωσε ανθρωπίνως αυτόν τον ιατρό από τα άχραντα σπλάχνα της. Προσέλευε ο Κύριος την ανθρώπινη φύση και επομένως δικαίως τιμάται από όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία η γέννησή της. Γιατί με τη γέννηση της Θεοτόκου αρχίζει η σωτηρία μας και η θεραπεία μας. Δίχως την υπεραγία Θεοτόκου δεν θα είχαμε τον γλυκύτατο Ιησού Χριστό. Και δίχως τον γλυκύτατο Ιησού Χριστό, μας λέει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, είναι δίχως νόημα, φοβερός και σύντομος ο επίγειος βίος. Πολύ δε περισσότερο η αιωνιότητα, που είναι ατέλειωτη. Όπου υπάρχει θάνατος, εκεί αληθινή χαρά δεν υπάρχει. Μέσα στην βοή και τον χαλασμό της αμαρτίας, μέσα στη μέθη από την γλυκύτα της αμαρτίας, οι άνθρωποι αναγορεύουν σε χαρές της ζωής πλήστες ανοησίες και ασήμαντα πράγματα. Γιατί είναι ανόητα και ασήμαντα όλα εκείνα που απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον Χριστό, όσα δεν του εξασφαλίζουν την αθανασία και την αγιότητα του Χριστού. Χωρίς τον Χριστό, η ζωή δεν έχει νόημα, ούτε η πρόσκαιρη ζωή, ούτε, πολύ ωραία το λέει ο Άγιος Ιουστίνος, και η αιώνια ζωή. Θέλουμε, δεν θέλουμε, είμαστε αιώνιοι. Αλλά αυτή η αιωνιότητα θα είναι μακαριότητη όταν είναι με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός για εμάς, λέει ο Άγιος Ινοκέντιος Μόσχας, υπέμεινε μαρτύρια και πάθη. Εμείς δεν θα δεχθούμε να υποφέρουμε για χάρη του Χριστού κάτι. Ο Χριστός αναδείχθηκε ο σωτήρας μας, ο λυτρωτής μας, ο γιατρός μας, ο θεραπευτής μας και μας κάλεσε να τον ακολουθήσουμε. Μας κάλεσε να απαρνηθούμε κάθε τι το γήινο, κάθε ψευτοχαρά και κάθε προσκόλληση και αν χρειαστεί να δώσουμε και τη ζωή μας για χάρη του. Και όμως όλα αυτά είναι κάτι πολύ λίγο μπροστά σε αυτό που μας χαρίζει εκείνος, την αιώνια χαρά και μακαριότητα, τη θεραπεία της ψυχής και του σώματος. Όποιος πλησιάζει τον Κύριο Ιησού Χριστό, λέει και ο Άγιος Νικόλαος, επίσκοπος Αχρίδος, όποιος τον πλησιάζει με υπακοή και ταπείνωση, δεν θα θελήσει ποτέ να τον αποχωριστεί, γιατί ακριβώς νιώθει αυτή την υγεία, την πνευματική που χαρίζει η ένωση με τον Χριστό, όταν υπάρξει βεβαίως από μέρους μας μετάνοια. Εφροσύνη απέραντη, λέει και ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ, γιορτή και πανηγύρι αιώνιο της ψυχής, είναι η μυστική ένωση της ψυχής με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αδελφέ μου, έρχου και είδε. Έλα και δες τον Ιησού. Έλα και δόξασέ τον. Έλα και ύμνησε τον Κύριόν σου. Έλα και γονάτισε και κλάψε μπροστά στον πλάστη σου. Έλα προσκύνησέ τον, αναγνώρισέ τον, ομολόγησέ τον. Πρόσελθε προς αυτόν και φωτίσετε. Και το πρόσωπον σου ουμή κατεσχυνθεί, όπως λέγει ο 33ος ψαλμός. Έλα προς τον Χριστό και θα φωτιστείς και δεν θα ντροπιαστεί το πρόσωπό σου, αλλά θα λάβεις αυτό το οποίο ποθείς. Και τι ποθεί ο άνθρωπος? Την ειρήνη, τη χαρά, την μακαριότητα. Αυτό αναζητεί και αυτό δεν πηγάζει από πουθενά αλλού παρά από τον Χριστό. Έλα, λέει ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ, πεινασμένε, να εφρανθείς από την Θεία Τροφή. Έλα τυφλέ να απολαύσεις το αιώνιο φως.
Έλα εχμάλωτε να χαρείς την ελευθερία. Έλα θνητέ, ενώσου με τον αθάνατο για να αξιωθείς της αιωνίας ζωής. Έλα πονεμένε και θλιμμένε να νιώσεις την παντοτινή χαρά. Έλα απελπισμένε να βρεις την ελπίδα. Έλα ψυχρέ να φλογιστείς σαν τη φωτιά. Έλα φτωχέ να πλουτίσεις με τον αδαπάνητο θησαυρό. Έλα γυμνέ να ενδυθείς αθάνατη δόξα και χιτώνα αυθαρσίας. Βλέπουμε δηλαδή πως ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ μας παρουσιάζει το Χριστό μας που είναι τελικά το παν, όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος. Ό,τι καλό, ό,τι ωραίο, ό,τι υψηλό ζητάει ο άνθρωπος, αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά για να ενωθεί κανείς με τον Χριστό, χρειάζεται κόπος, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται αγώνας πνευματικός. Και δεν είναι βέβαια ο αγώνας και ο κόπος ο οποίος θα μας ενώσει με τον Χριστό, αλλά είναι η χάρη του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός, που θα ενωθεί μαζί μας, θα δοθεί σε μας, εφόσον ταπεινωθούμε. Και σε αυτό ακριβώς συμβάλλει, οδηγεί, έχει αποτέλεσμα ο κόπος. Ο κόπος ακριβώς οδηγεί τον άνθρωπο στην κατάσταση που λέγεται ταπεινοφροσύνη, ταπεινό φρόνημα. Κάνοντας ο άνθρωπος την άσκηση, πραγματοποιώντας την εν Χριστώ άσκηση, κάνοντας υπακοή στις Θείες Εντολές, ταπεινώνεται. Και ακριβώς η χάρη του Θεού δίνεται ως βραβείο, ως δώρο στην ταπείνωση. Γιατί όπως λέει η Γραφή, ο Θεός στους ταπεινούς δίνει χάρη. Αλλήμον αν ο άνθρωπος δείξει εμπιστοσύνη, εμπιστευτεί την άσκησή του. Όχι, δεν είναι μία συναλλαγή, δίνω και παίρνω, αλλά είναι ένα δώρο η σωτηρία και η χάρις. Γι' αυτό και λέγεται χάρις, είναι δώρο, είναι χάρισμα. Αλλά δίνεται σε αυτούς που είναι ταπεινοί. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι, χρειάζεται να κοπιάσουμε. Γιατί με τον κόπο βοηθούμαστε στο να αποκτήσουμε ταπεινό φρόνημα. Βεβαίως, ο κόπος ταπεινώνει το σώμα. Αλλά βοηθάει στο να ταπεινωθεί και η ψυχή. Λέει ο Αββάς Μωυσής, είναι αδύνατο να αποκτήσει κανείς τον Ιησού παρά μόνο με κόπο, με ταπείνωση και με προσευχή ακατάπαυστη. Και αυτά τα τρία, αν εμβαθύνουμε, ουσιαστικά μας οδηγούν στο ένα, στην ταπείνωση. Ο σωματικός κόπος ταπεινώνει το σώμα και συνταπεινώνεται η ψυχή. Η ταπείνωση, το ταπεινό φρόνημα, το να καλλιεργεί ο άνθρωπος αυτή την ιδέα ότι είναι το τίποτα, το μηδέν και ότι το αρμόζει ο έσχατος τόπος, η τελευταία θέση, να είναι κάτω από όλους. Και τέλος η αδιάλειπτη προσευχή που κάνει τον άνθρωπο να εξαρτάται από τον Θεό και να ζητάει το έλεος του Θεού. Όλα αυτά τελικά δεν εκβάλλουν παρά στην ταπεινοφροσύνη, στη γνήσια ταπεινοφροσύνη, η οποία βέβαια στην τελειότητά της και αυτή είναι δώρο του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος γνήσια ταπεινωθεί, αφού κάνει και τον κόπο, το σωματικό, στο μέτρο που μπορεί, τότε θα αποκτήσει τον Ιησού, όπως λέει ο Βάζουμε εσείς, θα ενωθεί με τον Χριστό μας και θα έχει την θεραπεία και την μακαριότητα. Την θεραπεία της ψυχής και του σώματος και την αιώνια μακαριότητα. Και ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας έλεγε ότι εάν δεν μας έλξει η ωραιότητα του Χριστού, δεν θα μπορέσουμε να καταφρονήσουμε οτιδήποτε ωραίο εντός εισαγωγικού στη ζωή. Δηλαδή, όσο ο άνθρωπος δεν κάνει αγώνα πνευματικό, δεν μπορεί να γευτεί τα ουράνια. Και όσο δεν γεύεται τα ουράνια, δεν βλέπει τον Χριστό και την ωραιότητά του και δεν μπορεί να αποκολληθεί από τα γήινα. Αν λίγο ο άνθρωπος προσπαθήσει να ξεφύγει, να αποκολληθεί από τα γήινα, αν κάνει λίγη προσπάθεια για μετάνοια, έστω λίγο, τότε αρχίζει να γεύεται λίγο
την ωραιότητα του Ιησού Χριστού. Και τότε με ευκολία καταφρονεί οτιδήποτε άλλο εντός εισαγωγικών ωραίο που του λανσάρει, του προσφέρει εντός εισαγωγικών ο πονηρός και ο κόσμος ο οποίος κοίται το πονηρό. Όταν βρεις τον Χριστό, έλεγε και ένας σύγχρονος γέροντας, ο Άγιος, και βεβαίως και τώρα επίσημα Άγιος, ο Άγιος Πορφύριος, όταν βρεις τον Χριστό, σου αρκεί. Δεν θέλεις τίποτε άλλο. Ησυχάζεις. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Όπου υπάρχει η αγάπη στον Χριστό, εξαφανίζεται η μοναξιά. Είσαι ειρηνικός, χαρούμενος, γεμάτος, ούτε μελαγχολία, ούτε πίεση, ούτε άγχος, ούτε κατήφια. Όλα αυτά τα οποία βασανίζουν το σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος είναι υποταγμένος κατ' εξοχή στον κόσμο και στις χαρές των εισαγωγικών του κόσμου. Όποιος αγαπάει τον Χριστό και τους συνανθρώπους του, λέει ο Άγιος Πορφύριος, αυτός ζει τη ζωή. Όταν έρθει ο Χριστός στην καρδιά, η ζωή αλλάζει. Ο Χριστός είναι το παν. Όποιος ζει μέσα του τον Χριστό, ζει πράγματα άγια και ιερά. Ζει εν αγαλιάσει. Κυριαρχεί ο Χριστός και η λαχτάρα του ανεσπέρου φωτός. Αυτά είναι αλήθεια. Τα έχουν ζήσει άνθρωποι ασκητές στο Άγιον Όρος. Συνεχώς με λαχτάρα ψιθυρίζουν την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Εάν γνώριζε κάθε άνθρωπος, θα μας πει και η ερώτηση Μακρίνα, που ήταν η υποτακτική του γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας, εάν γνώριζε κάθε άνθρωπος τη γλυκύτητα του Χριστού, όλα θα τα κατέλειπε, όλα θα τα άφηνε να ακολουθήσει τον Χριστό. Όλα τα βουνά θα γινόταν σπήλαια για να κοινοβιάσουν μοναχοί. Και εμείς τώρα θεωρούμε τη μοναχική και κατ' επέκταση τη χριστιανική πολιτεία βαριά. Έτσι, δυστυχώς, ακούσα ανθρώπους που τους μιλάς για τον Χριστό και σου λένε «Πάτερ, πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα». Γιατί το λένε αυτό? Γιατί δεν θέλουν να εργαστούν, να κοπιάσουν έστω λίγο για να γευτούν αυτά που μας καλεί ο Χριστός να γευτούμε. Γιατί τη θεωρούμε βαριά, λέει η ερώτηση Μακρίνα. Γιατί δεν έχουμε γευτεί το μέγι της χάριτος που ο Θεός μας δίνει δωρεάν, χωρίς κόπο, αρκεί να έχουμε προαίρεση. Όταν θα λέμε θα θυσιάσουμε αυτή την ώρα για τον Χριστό μας, δεν θα μιλήσουμε πολλά, δεν θα συζητήσουμε πολύ, μόνο θα συζητήσουμε με τον Χριστό μας, τότε θα βλέπουμε ότι η χάρη του Θεού θα πλημμυρίζει τις καρδιές μας. Βλέπετε, χρειάζεται μια κάποια θυσία. Έστω θα πεις θα θυσιάσω μια ώρα, δεν θα σου εγώ είναι λέξη θυσιάζω, γιατί ό,τι δίνουμε για τον Χριστό δεν το χάνουμε, αλλά το κερδίζουμε. Και μάλιστα το κερδίζουμε στην αιωνιότητα και για την αιωνιότητα. Όταν λοιπόν πεις θα αφιερώσω τον χρόνο μου έστω μία ώρα για τον Χριστό, θα δεις την ψυχή σου να αγαλιάται, την καρδιά σου να γεμίζει με τη χαρά του Χριστού. Και έρχεται ο Χριστός, λέει η γερότησα Μακρίνα, μέσα στην καρδιά και τρέχουν τα δάκρυα, αυτά τα πύρινα, που δεν μπορεί να τα συγκρατήσει κανείς. Γι' αυτό να μην αργολογούμε, να μην αερολογούμε, να έχουμε πολύ βία στα πνευματικά, να ψελίζουμε συνέχεια το όνομα του Χριστού, να μην το ξεχνάμε, να έχουμε έρωτα πολύ στον Χριστό, πολύ αγάπη. Ο Χριστός Παντοκράτορας δίδασκε και ο σύγχρονος γέροντας και Άγιος πλέον Σοφρόνιος του Έσεξ,
ο Χριστός Παντοκράτορας, αλλά με τη δύναμη της ταπεινής αγάπης. Είναι Παντοκράτορας, αλλά δεν είναι κατεξουσιαστής, δεν είναι τύραννος. Ενώ ο διάβολος δεν έχει τίποτα ουσιαστικά υπό την εξουσία του, και όμως όταν πέσει στα νύχια του, και αυτό γίνεται εκούσια, τότε γίνεται τύραννος, γίνεται δικτάκτορας. Και το βλέπουμε αυτό και στη σύγχρονη ψευτοπανδημία που ζούμε, πόσο εκβιαστικά προσπαθεί ο αρχαίκακος και τα όργανά του να επιβάλλουν το διαβόλιο και όλα αυτά τα άνομα μέτρα, καταπατώντας κάθε στοιχειώδη ανθρώπινη ελευθερία και το ανθρώπινο αυτεξούσιο. Ο Χριστός, λέει ο πατήρ και ο Άγιος τώρα Σοφρόνιος, μας αγαπά πνευματικά παρά την ανέστητη συμπεριφορά μας. Ενώ εμείς δεν έχουμε αίσθηση του Θεού, γιατί δεν ζούμε σωστά, ο Κύριος συνεχίζει να μας αγαπά και να μας καλεί. Μας καλεί. Είναι πάντοτε έτοιμος να απαντήσει στην κραυγή μας για βοήθεια και να οδηγήσει τα διστακτικά και αβέβαια βήματά μας μέσα από όλα τα εμπόδια που βρίσκονται στον δρόμο μας. Μας σέβεται ως ίσους του. Το ύψιστο ιδανικό του είναι να μας δει στην αιωνιότητα, αληθινά ως ίσους του, φίλους του και αδελφούς του και υιούς του Πατέρα. Βλέπουμε την αγάπη του Χριστού μας. Ενώ εμείς είμαστε πλάσματά του, κτίσματά του, μας κάνει ίσους με Αυτόν. Μας κάνει αδελφούς του. Μας κάνει φίλους του. Αγωνίζεται για Αυτόν το επιθυμεί διακαώς. Αυτό είναι ο Χριστός μας. Και ως άνθρωπος κάθισε στα δεξιά του Πατέρα και αγωνίζεται συνεχώς για χάρη του Πατρός, προσπαθώντας να μας κάνει υιούς του Πατρός του και αδελφούς δικούς του. Ο Χριστός, έλεγε και ο μακαριστός ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος, έγινε άνθρωπος για δύο λόγους. Πρώτον, για να δούμε τη ζωή του και να τη μιμηθούμε, δείχνοντας παράλληλα σε μας ότι το Ευαγγέλιο μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Και δεύτερον, για να σώσει τους ανθρώπους από τον θάνατο και τη φθορά, ώστε να αναστηθούν και να βρεθούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Προσέλαβε τη δική μας φύση, την ανθρώπινη φύση, τη φθαρτή, τη θνητή, την φύση η οποία βεβαίως υπέκειτο στην αμαρτία, χωρίς όμως να πάρει ο ίδιος την αμαρτία, και θεράπευσε την ανθρώπινη φύση και την ψυχή και το σώμα μας. Ο Χριστός είναι ο θησαυρός μας και εμείς είμαστε τα θησαυροφυλάκια. Και έργο ως γνωστόν κάθε θησαυροφυλακίου είναι η ασφάλεια και η αύξηση του φυλακτικού χώρου, τα οποία μετατρέπονται και λέγονται προσοχή στην πνευματική ζωή. Προσοχή, μη χάσουμε το θησαυρό μας από τους κλέφτες δαίμονες. Η αύξηση του φυλακτικού χώρου επιτυγχάνεται με τα κατά Θεόν έργα. Έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος. Και όλα αυτά θυμίζω τα διαβάζουμε από το βιβλίο «Φως τα φώτα», που είναι μια συλλογή από λόγους των Αγίων Πατέρων, αλλά και συγχρόνων έτσι καταξιωμένων θεολόγων ιεροκηρύκων. Πολλοί λένε, έλεγε ο μακαριστός ο Δημήτριος Παναγόπουλος, «Δεν δέχομαι τον Χριστό γιατί με θέλει δούλο». Πολλοί σκοντάφτουν στο σημείο αυτό. Μα σε θέλει ο Χριστός δούλο όπως σε θέλει ο διάβολος? Δεν μπορούν οι άνθρωποι να ερμηνεύσουν τη δουλεία του Χριστού και τη δουλεία του διαβόλου. Η δουλεία του διαβόλου είναι τυραννική και έχει σκοπό να βασανίζει τον άνθρωπο. Ενώ στο Χριστό
ο άνθρωπος εκούσια, με τη θέλησή του δηλαδή, δουλώνεται ως ευγνωμοσύνη για τη φιλανθρωπία που μας έδειξε, απελευθερώνοντάς μας από τα δεσμά του διαβόλου και μας δόθηκε έτσι η ευκαιρία να σωζόμαστε. Είναι λοιπόν προς συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου ο άνθρωπος να εξαρτιέται από τον Χριστό και ο όρος δούλος δεν έχει την αυστηρή έννοια του όρου όπως την ερμηνεύουμε εμείς. Είναι δουλεία ευεργετική. Εξάλλου στην προσευχή του Πάτερ ημών αποκαλείς τον Θεό Πατέρα. Πώς ισχυρίζεσαι ότι ο Θεός θέλει δούλους? Εκτός κι αν δεν λες αυτή την προσευχή. Έτσι η δουλεία που μας καλεί ο Χριστός είναι απελευθερωτική και δεν είναι τυραννική. Η υπακοή στον Χριστό ελευθερώνει και οδηγεί τον άνθρωπο στην αληθινή ελευθερία. Ας δούμε τώρα και τη συνέχεια από το βιβλίο του καθηγητού Jean-Claude Larcet, η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, όπου με επιστημονικό τρόπο μας παρουσιάζει ο καθηγητής το πώς ο Χριστός μας είναι πράγματι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Λέγαμε και τις προηγούμενες φορές ότι ο Κύριος προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, τον όλον άνθρωπο, για να τον θεραπεύσει. Κινούμενος από αγάπη για τους ανθρώπους, προχωρεί ο Χριστός μας στην κένωσή του. Ταπεινώνεται εκουσίως και αναλαμβάνει την παθητή, φθαρτή και εθνητή φύση. Προσλαμβάνει τις συνέπειες της αμαρτίας, αλλά όχι και αυτήν καθεαυτή την αμαρτία. Αναλαμβάνει τα φυσικά και αδιάβλητα πάθη, όχι όμως και τα κακά πάθη. Ποια είναι τα φυσικά και αδιάβλητα πάθη? Η πείνα, η δίψα, η κούραση, ο φόβος, τα δάκρυα, ο πόνος, η οδύνη και τέλος και αυτός ο θάνατος. Αυτά τα προσλαμβάνει ο Κύριος. Παίρνει δηλαδή τα οδυνηρά αποτελέσματα της αμαρτίας, τις ατέλειες και τους περιορισμούς που προέρχονται από την αμαρτία. Και ο σκοπός του ήταν να μπορέσει να μας απελευθερώσει, να μας θεραπεύσει από αυτά, όλες δηλαδή τις νόσους, τις αδυναμίες και τις ασθένειες της φύσης μας. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Μακάριος, αυτός ο Κύριος, ως ο οποίος εστίν οδός και Θεός, ελθόν ούδι εαυτόν, αλλά δια σε, ή να σύ τύπος γέννητε παντός αγαθού. Βλέπε εις ποιαν ταπείνων συνήλθε. Διδός μεν αυτός ιαματικά φάρμακα και θεραπεύουν τους τετραυματισμένους. Έξωθεν δε ως εις των τετραυματισμένων φαινόμενος. Δηλαδή αυτός ο Κύριος που είναι οδός, η μόνη οδός και Θεός, ο μόνος αληθινός Θεός, ήρθε όχι για τον εαυτό του αλλά για σένα, για να γίνει σε σένα τύπος, παράδειγμα κάθε αγαθού, κάθε καλού. Βλέπε, λέγει, σε ποια ταπείνωση ήρθε και έδωσε σε μας θεραπευτικά φάρμακα, θεραπεύοντας εμάς τους τετραυματισμένους από την αμαρτία και εξωτερικά και ο ίδιος φαινόμενος ως ένας από τους τραυματισμένους. Ενώ δεν είχε βεβαίως κανένα τραύμα ο Κύριος, γιατί δεν αμάρτησε ποτέ. Και ο Μέγας Αντώνιος πάλι προσδιορίζει. Φόρεσε, λέγει ο Χριστός μας, την στολή της αφροσύνης εξαιτίας της αφροσύνης μας, τη στολή της ένδυας εξαιτίας της ενδύας μας, της δικής μας ενδύας. Φόρεσε τη στολή του θνητού εξαιτίας του θανάτου που από τότε, μετά το προβατορικό αμάρτημα, έγινε θάνατός μας. Η πατερική
διατύπωση που ήδη την έχουμε αναφέρει, το απρόσληπτον αθεράπευτον, εφαρμόζεται όχι μόνο στην ενυπόστατη κάθε ολοκληρία εν το Χριστό ανθρώπινη φύση, σώμα, ψυχή και πνεύμα, αλλά ακόμα και στη φύση αυτή κατά τον τρόπο της πεπτοκίας ύπαρξης, την οποία φύση ο Χριστός για το λόγο αυτό έχει πάλι καταδεχθεί να ενδυθεί και ευδοκίσει να περιποιηθεί. Ο Χριστός αναλαμβάνει λοιπόν τις συνέπειες της αμαρτίας για να τις καταλύσει. Μπορεί να το κάνει καθώς όντας και παραμένοντας καθαρός από κάθε αμαρτία, δεν υφίσταται καμιά συνέπεια, ούτε προσφέρει εν εαυτό κάποια πρόσβαση στο κακό. Δεν μπορούσε ο διάβολος να τον κάνει να αμαρτήσει. Πράγματι, έναντι όλων των πειρασμών και των δοκιμασιών στους οποίους υποβάλλεται εκουσίως, ο Χριστός μας ως άνθρωπος διατηρεί ατρέπτος προσανατολισμένες προς το αγαθό τις φυσικές του δυνάμεις και ατρέπτος υποτασσόμενο το ανθρώπινο θέλημά του στο Θείο. Πάντοτε ως άνθρωπος υπέτασε το θέλημά του, το ανθρώπινο, στο Θείο θέλημα. Ο Χριστός μας είχε δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη, γι' αυτό είχε και δύο θελήσεις, την Θεία και την ανθρώπινη. Πάντοτε την ανθρώπινη φύση την υπέτασε στη Θεία. Οι Άγιοι Πατέρες επιμένουν ιδιαίτερα στο γεγονός αυτό, ότι ο Χριστός διατήρησε σταθερά το ανθρώπινο θέλημά του σύμφωνο προς το Θείο θέλημά του. Με άλλα λόγια, καθώς το Θείο θέλημά του ταυτίζεται με αυτό το θέλημα του Πατρός, ο οποίος τον απέστειλε, η σταθερή και πλήρης υπακοή της ανθρωπότητάς του στον Πατέρα αποδεικνύει τη σταθερή υποταγή του ανθρωπίνου θελήματός του στο Θείο. Στο ίδιο αυτό γεγονός οφείλεται η θεραπεία της φύσης μας. Στο γεγονός δηλαδή ότι ο Χριστός μας ως άνθρωπος υπέτασε πάντοτε το θέλημά του, το ανθρώπινο, στο Θείο θέλημα. Και ακριβώς αυτό είναι και η θεραπεία της δικής μας, της ανθρώπινης φύσης. Το προπατορικό αμάρτημα σε τι συνιστάται? Στην ανυπακοή του Αδάμ στον Θεό. Στο ότι δηλαδή ο Αδάμ δεν ταύτισε το θέλημα του στο θέλημα του Θεού. Παρήκουσε. Μέσω της συγκεκριμένης αυτής αρχικής εκτροπής, στο γεγονός δηλαδή της παρακοής, στο χωρισμό του ανθρώπινου θελήματος από την κοινωνία με το Θείο θέλημα, σε αυτό οφείλονται οι ολέθριες συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Μέσω αυτής της συγκεκριμένης αρχικής εκτροπής, η ανθρώπινη φύση αποστράφηκε το φυσικό σκοπό της και κατέληξε να είναι ανάρμοστη οντότητα. Οπότε και στερήθηκε της χάρης και της αληθινής ζωής. Όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, με την παρακοή χάθηκε η Θεία Χάρις, χάθηκε το Άγιο Πνεύμα και πλέον δεν υπήρχε δυνατότητα στους ανθρώπους να ενωθούν με τον Θεό, να επιτύχουν το καθομοίωση. Γιατί η ένωση με τον Θεό γίνεται δια του Θεού, δια του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν παρακούει, χάνει αυτή την κοινωνία με τον Θεό, την ένωση με τον Θεό. Και έτσι ο άνθρωπος στερήθηκε την χάρη και την αληθινή ζωή. Όπως η ανυπακοή του Αδάμ χώρισε τον άνθρωπο από τον Θεό, η τέλεια υπακοή του Χριστού ως ανθρώπου στον Θεό Πατέρα επανασυμφιλίωσε τον άνθρωπο με τον Θεό, επανόρθωσε τη διαστραμμένη φύση του ανθρώπου και επανασυνέδεσε πλήρως τον άνθρωπο με τον Θεό. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, επειδή γάρα ο αυτός, δηλαδή ο Κύριος,
όλος ειν Θεός μετά της ανθρωπότητος αυτού και όλος άνθρωπος μετά της αυτού θεότητος, αυτός ως άνθρωπος εν εαυτού και διε αυτού υπέταξε το ανθρώπινον, το Θεό και Πατρί. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις υπενθυμίζει με συγκεκριμένους όρους την θεραπεία της φύσης μας, που πραγματώθηκε έτσι από τον Σαρκοθέντα Λόγο. Υγεία δε της ψυχής ή του Θείου θελήματος ευωδία. Ευωδία είναι ο καλός δρόμος, η καλή πορεία. Ως περδί πάλιν το εκπεσίν του αγαθού θελήματος, νόσος εστί ψυχής, τελευτόζα εις θάνατον. Όταν ο άνθρωπος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, ταυτίζει το θέλημά του με το Θείο θέλημα, τότε έχει υγεία, πνευματική υγεία και ψυχική υγεία. Και αντιθέτως, όταν εκπέσει από το αγαθό θέλημα, το θέλημα του Θεού, δεν τηρήσει δηλαδή, δεν ταυτίσει το θέλημα του ο άνθρωπος με το θέλημα του Θεού, τότε η ψυχή αρρωσταίνει. Τότε εισέρχεται η νόσος στην ψυχή, η οποία καταλήγει στο θάνατο. Επίον εισθενήσαμε την αγαθήν εν το παραδείσο δίαιταν καταλυπώντες, ότε του δηλητηρίου της παρακοής άρδιν ενεφορήθημεν, και δια τούτο το πονηρό τούτο και επιθανατείο νοσήματι κατεκρατήθη η φύσης, ήρθεν ο αληθινός ιατρός κατά τον νόμο της ιατρικής δια των εναντίον των κακών εξιόμενος. Επειδή ασθενήσαμε λοιπόν στον παράδεισο και εγκαταλείψαμε την καλή δίαιτα, την αγαθή δίαιτα, την υπακοή δηλαδή στον Θεό και την ουράνια τροφή, γι' αυτό και ήρθε ο ιατρός, ο αληθινός ιατρός, για να θεραπεύσει με τα εναντία το κακό. Πήρε την ανθρώπινη φύση και έτσι την θεράπευσε. Και τους δια τούτο ότι η αρρωστία συνενεχθέντας, ότι του Θείου θελήματος εχωρίστησαν, πάλι ελευθερή του νοσήματος και προς το βούλημα του Θεού συναφία. Και ο ίδιος ο άνθρωπος συνάπτει το θέλημά του, το ανθρώπινο, με το Θείο θέλημα και έτσι θεραπεύει την ανθρώπινη φύση. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εκφράζει το ίδιο γεγονός με παρόμοιους όρους. Ο Χριστός γίνεται υπήκοος το Πατρί την ημετέραν παρακοήν ιόμενος, θεραπεύοντας τη δική μας παρακοή. Ο Χριστός μας γίνεται ο ίδιος υπήκοος στον Πατέρα ως άνθρωπο και έτσι επιτυχάνει τη δική μας, τη θεραπεία της δικής μας παρακοής. Και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας γράφει «Ως περτίνιν ηρώστησεν η ανθρώπου φύσης εν Αδάμ δια της παρακοής τη φθοράν, ούτως απείλακτε πάλιν εν Χριστώ». Όπως αρρώστησε η ανθρώπινη φύση εξαιτίας της παρακοής του Αδάμ και έγινε φθαρτή, έτσι πάλι απελάχθηκε η ανθρώπινη φύση εν Χριστώ, δια του Χριστού. Γέγονε γάρι πίκο στο Θεό και Πατρί και ούκ επίησεν αμαρτία. Ο Χριστός μας έγινε υπήκοος στο Θεό και Πατέρα και δεν έκανε καμία αμαρτία. Πήρε την θέση του παλαιού Αδάμ, ο νέος Αδάμ, ο Χριστός μας. Και εκείνο που δεν έκανε ο παλαιός Αδάμ, δεν εξεπλήρωσε δε την υπακοή στο Θείο θέλημα, το έκανε ο νέος Αδάμ, ο Χριστός μας. Η θεραπεία της ανθρώπινης φύσης ενεργείται από τον Σαρκοθέντα Λόγο καθ' όλη τη διάρκεια της επηγής αποστολής του μέσω όλων των σωτηριωδών ενεργειών του. Κάθε τι που κάνει ο Χριστός μας όσο είναι εδώ στη γη είναι και μία θεραπευτική πράξη.
Κάθε τι που κάνει δεν το κάνει για τον εαυτό του αλλά για μας. Για να μας δώσει οδηγία, να μας δώσει πρότυπο ζωής, το οποίο πρότυπο εάν το ακολουθήσουμε θα φτάσουμε και εμείς στη θεραπεία. Γι' αυτό ό,τι κάνει ο Χριστός είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και εμείς. Καλούμαστε δηλαδή να μιμηθούμε τη ζωή του Χριστού. Τα πάντα όσα έπραξε ο Χριστός καλούμαστε και εμείς να τα μιμηθούμε έτσι ώστε να επιτύχουμε τη θεραπεία της υπάρξεώς μας. Με το βάπτισμά του, αν και ο ίδιος ο Χριστός ήταν καθαρός, καθαίρει την ανθρώπινη φύση, την αναγεννά και την φωτίζει, απελευθερώνοντάς την από την κυριαρχία των δυνάμεων του κακού και από την άγνοια του Θεού. Δεχόμενος να πειραστεί στην έρημο σε ό,τι αφορά τα φυσικά του πάθη, τα αδιάβλητα, αλλά αντιστεκόμενος νικηφόρας στους πειρασμούς και εμποδίζοντας το κακό να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν, ελευθερώνει τον άνθρωπο από την τυραννική εξουσία των δυνάμεων του πειραστή, καθώς και από τα πάθη που οφείλονται στη δίψα της ειδονής. Ως γνωστόν, ο Κύριος στην έρημο, αμέσως μετά τη βάπτισή του, νίστεψε 40 ημέρες και αντιμετώπισε νικηφόρα τους τρεις κορυφαίους πειρασμούς, την φιλιδονία, την φιλοδοξία και την φιλαργυρία. Και έτσι έδειξε και σε εμάς τον τρόπο για να νικήσουμε και εμείς αυτά τα κορυφαία πάθη, τα οποία πηγάζουν από την φιλαυτία. Δεχόμενος ελεύθερα επίσης ο Χριστός μας το πάθος του και υποφέροντας εκούσια την οδύνη στην παθητή ανθρώπινη φύση του, νικά τελικά τον πόνο διαμέσου της απαθούς θείας φύσης. Ελευθερώνει συνεπώς τον άνθρωπο από την τυραννική εξουσία που ασκούσε πάνω του η οδύνη, καθώς και από τα παράγωγα πάθη του πόνου. Δηλαδή, συγχρόνως τον απαλλάσσει και από τα πάθη που στοχεύουν άμεσα στην αποφυγή του πόνου και από εκείνα που πασχίζουν να τον ανακουφίσουν από την οδύνη διαμέσου της αναζήτησης της ειδονής. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας ψάλλει «Ανελήλυθας τα πάθη μου θεραπεύσουν επί σταυρού το πάθη της αχράντου σαρκός σου ειν εκών εφόρεσες». Ήρθες Χριστέ μου και ανέβηκες επάνω στο σταυρό για να θεραπεύσεις τα πάθη μου με το πάθος της αχράντου σου σαρκός την οποία με τη θέλησή σου φόρεσες. Συνεπώς, θεραπεύοντας ο Χριστός τον άνθρωπο από τα πάθη του, τον κάνει να επανακτήσει τη φυσιολογική χρήση των δυνάμεών του, να τους δώσει ένα νέο προσανατολισμό προς τον Θεό. Γιατί όπως είπαμε, τα πάθη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κακή χρήση των δυνάμεων που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Ο κακός προσανατολισμός τους. Ο Χριστός μας λοιπόν μας θεραπεύει και μας δίνει τη δυνατότητα, εάν θέλουμε, να θεραπευτούμε και εμείς, δηλαδή να επαναπροσανατολίσουμε τις δυνάμεις μας και να τις κατευθύνουμε στον Θεό. Να, γιατί ο Άγιος Μάξιμος γράφει «Ο ποιήσας τον άνθρωπο πάθεσιν ιασάμενος, πάθος αυτός υπάρχουν, απεδείχθη των ημετέρων παθών υπερφυός της αυτού κατά σάρκα στερήσεση, τα σημών κατά πνεύμα φιλανθρώπος έξις ανανεούμενος». Έτσι, με το δικό του πάθος ο Χριστός μας επιτυχάνει να ανακαινιστούμε και να επαναπροσανατολίσουμε σωστά πλέον τώρα τις δυνάμεις που ίδιος ο Χριστός μας είχε δώσει. Το πάθος, ο θάνατος και η Ανάσταση του σαρκοθέντος λόγου καταλαμβάνουν κεντρική θέση
μεταξύ των ενεργειών του σωτηριώδους έργου του. Πράγματι, μέσω αυτών καταλύει τους δύο εναπομένοντες φραγμούς, δηλαδή την αμαρτία και τον θάνατο. Όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, τρία πράγματα μας έφραζαν το δρόμο προς τον Θεό. Τρία εμπόδια υπήρχαν για να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Πρώτον, το εμπόδιο της φύσεως. Εμείς είμαστε άνθρωποι, έχουμε την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός έχει την Θεία φύση. Και υπάρχει άπειρη απόσταση, θα λέγαμε. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε η ανθρώπινη φύση ο άνθρωπος να ανέβει προς τον Θεό, να κάνει την ένωση προς τον Θεό. Και αυτό το εμπόδιο της φύσεως καταλύεται από τον Χριστό μας με την ενανθρώπιση. Προσλαμβάνει ο Χριστός μας στην υπόστασή του την ανθρώπινη φύση και έτσι στην υπόστασή του κάνει την ένωση της Θείας και της ανθρώπινης φύσεως. Και έτσι καταλύεται το πρώτο εμπόδιο, πέφτει το πρώτο φράγμα, το εμπόδιο της φύσεως. Και απομένουν δύο εμπόδια τα οποία μας χώριζαν από τον Θεό. Και αυτά ήταν η αμαρτία και ο θάνατος. Και αυτά τα δύο εμπόδια καταλύονται με τον θάνατο του Χριστού μας πάνω στο Σταυρό, γιατί επάνω στο Σταυρό ο Χριστός μας σχίζει το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Εμείς κανονικά έπρεπε να πάθουμε, να πεθάνουμε, αλλά πεθαίνει ο Χριστός αντί για μας και σχίζει το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Και έτσι καταλύεται και το δεύτερο εμπόδιο, πέφτει το δεύτερο φράγμα που μας χώριζε από τον Χριστό και ήταν η αμαρτία. Και το τρίτο, ο θάνατος, που ήταν ο έσχατος εχθρός, καταλύεται με την Ανάσταση του Χριστού μας. Με τον δικό του θάνατο, καταπατεί τον θάνατο και με την Ανάστασή του έτσι μας χαρίζει την δυνατότητα να νικήσουμε κι εμείς τον θάνατο. Και έτσι καταλύεται και το τρίτο εμπόδιο, ο θάνατος. Πέφτει και το τρίτο φράγμα. Και έτσι ο άνθρωπος επανασυμφιλιώνεται πλήρως με τον Θεό. Καταλύονται τα τρία εμπόδια, το εμπόδιο της φύσεως, της αμαρτίας και του θανάτου, δια της ενανθρωπίσεως, της σταυρικής θυσίας και της Αναστάσεως του Χριστού μας. Και έτσι αποκαθίσταται η υγεία στον άνθρωπο στην πληρότητά της, όπως συνέβαινε στην αρχαίγονη φύση μας. Και έτσι αποκτούμε την αφθαρσία και την αθανασία δια του Χριστού μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει, υπενθυμίζοντας το πάθος, τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, ότι τα αυτά πάντα παιδαγωγία της είναι περί ημάς του Θεού και της ασθενίας ιατρία της ημετέρας, τον παλαιόν Αδάμ όθεν εξέπεσεν επανάγουσα και το ξύλο της ζωής προσάγουσα. Μέσω της ενανθρωπίσεως, του πάθους, του θανάτου και της ανάστασης του Χριστού μας, η ασθενής ανθρώπινη φύση βρήκε την ιατρία της, τη θεραπεία της. Και ο παλαιός Αδάμ επανέρχεται από εκεί που ξέπεσε, επανέρχεται και μπορεί πλέον να γεύεται το ξύλο της ζωής που είναι ο Χριστός μας. Το μυστήριο της λύτρωσης ουσιαστικά παραμένει ακατανόητο για τον άνθρωπο, λέει ο καθηγητής. Καμιά επαρκής εξήγησης δεν είναι δυνατόν να δοθεί γι' αυτό. Ειδικότερα ο Χριστός πεθαίνει στο Σταυρό σύμφωνα με το σχετικό λόγιο του Αγίου Μαξίμου, «Ίνα την εμήν αμαρτίαν και κατάκρισιν κατακρίνει», για να κατακρίνει, να καταδικάσει τη δική μου αμαρτία και κατάκριση. Το μυστήριο αυτό της λυτρώσεως, της απολυτρώσεως για του Χριστού, οφείλει ο χριστιανός, σύμφωνα με τη σύσταση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, σιγή σεβέστο,
έτσι, να το σέβεται με σιγή, να αποδίδει σεβασμό σιωπώντας, γιατί είναι ακατάληπτο, ακατανόητο. Η δυτικής προέλευσης άποψη περί ικανοποίησεως της Θείας Δικαιοσύνης βλέπει στη θυσία του Χριστού ένα χρέος που ο Υιός πληρώνει στον Πατέρα με σκοπό να απαλύνει την οργή του ή να ικανοποιήσει εντός εισαγωγικών τη δικαιοσύνη του. Βεβαίως αυτό είναι αίρεσης. Παρουσιάζεται ο Θεός ως ένας εκδικητής, ως ένας οργισμένος Θεός, ο οποίος έχει θυγμένη την αξιοπρέπειά του και απαιτεί μία ικανοποίηση αυτής της θυγμένης αξιοπρέπειάς του. Ο Άγιος Γιώργος ο Θεολόγος, αρνούμενος την κατανόηση της λύτρωσης κατά αυτόν τον τρόπο, ρωτά «Τις ο λόγος μονογενούς αίμα τέρπιν πατέρα ως ουδέ τον Ισαάκ εδέξατο παρά του πατρός προσφερόμενον, αλλά αντιλάξατο την θυσίαν κρυών αντιδούς του λογικού θύματος». Πώς είναι δυνατόν, λέγει, να έχουμε μια τέτοια αντίληψη για τον Θεό Πατέρα, ο οποίος τέρπεται, ευχαριστιέται δηλαδή με το αίμα του μονογενούς του, αυτός ο οποίος ούτε καν κατεδέχθη την θυσία του Ισαάκ, αλλά την αντίλαξε με τον κρυό. Ή δήλων ότι λαμβάνει μεν ο πατήρ ουκατήσας ουδέ δεηθείς, αλλά δια την οικονομία, και το χρήνε αγιαστήνε το ανθρωπίνο του Θεού των άνθρωπων. Είναι αυτός ημάς εξέλιτε το τυράννου, βία κρατήσας και προς εαυτόν επαναγάγει δια του Υιού μεσητεύσαντος και εις τιμήν του πατρός του το οικονομήσαντος, ούτα πάντα παραχωρών φαίνεται. Δεν πρόκειται λοιπόν για κάποια ικανοποίηση εντός εισαγωγικών δικανικής φύσης, έτσι, νομικιστικής φύσης, την οποία ο Χριστός εκπληρώνει και επιτελεί με το θάνατό του. Αντίθετα, είναι μια οντολογική ανακαίνιση της ανθρώπινης φύσης, την οποία αυτός προσέλαβε στην υπόστασή του. Έτσι, μέσα στον εαυτό του, στην υπόστασή του, ο Θεός Λόγος μας ανακαινίζει οντολογικά, υπαρξιακά, ουσιαστικά. Δεν είναι λοιπόν μια εξωτερική νομικήστικη ικανοποίηση της Θείας Δικαιοσύνης, αλλά είναι μια οντολογική ανακαίνιση του ανθρώπου. Εάν ο Υιός του Θεού μόνος είναι δυνατόν να εξαγοράσει τον άνθρωπο, και αν και αυτό οφείλει να πεθάνει κατά τη σάρκα, τούτο δεν οφείλεται στο γεγονός ότι μόνος αυτός θα εκάλυπτε το μέτρο του χρέους της αμαρτωλής ανθρωπότητος προς τον Θεό και ο θάνατός του μόνος θα ήταν ικανός για να αποπληρώσει το συγκεκριμένο χρέος. Αντίθετα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο Θεός, ως ο μόνος ισχυρός, μπορούσε να θεραπεύσει τις κακίες του ανθρωπίνου γένους, αναλαμβάνοντας τον θάνατο. Μάλιστα, αυτός ο μόνος έχων αθανασία μπορούσε να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τον θάνατο. Άλλωστε, μέχρι τότε, ο άνθρωπος ούτε είχε προσληφθεί, ούτε μπορούσε επομένως να θεραπευτεί, όπως υπογραμμίζουν οι Άγιοι Πατέρες. Ήταν αναγκαίο, λοιπόν, να γίνει το πολυτερωτικό έργο του Χριστού, γιατί αυτός ήταν ο μόνος που έχει αθανασία και είναι ο μόνος που έχει αθανασία και ο μόνος που θα μπορούσε να μας ελευθερώσει από τον θάνατο, από τη φθορά και τον θάνατο. Συνεπώς, η φθορά, λέει ο καθηγητής, παρουσιάζεται από την πλειονότητα των πατέρων ως ένα νόσημα λοιμώδες και μεταδοτικό για τον άνθρωπο μετά το αμάρτημά του
και ως φυσική εντός αγωγικών και αναπόφευκτη συνέπεια αυτού μάλλον παρά ως τιμωρία που επιβλήθηκε από τον Θεό. Έτσι είναι ένα νόσημα το οποίο ήρθε ως συνέπεια, η φθορά δηλαδή, ήρθε ως συνέπεια του αμαρτήματος, της αμαρτίας και όχι ως τιμωρία που επιβλήθηκε από τον Θεό. Παρόμοια και η λύτρωση που απεργάστηκε ο Χριστός κατανοείται από τους Αγίους Πατέρες ως η εκούσια πρόσληψη από τον ενσαρκή Θεόν Λόγον του κοινού βίου της οδυνομένης και εθνητής ανθρωπότητας. Και η κίνηση αυτή είχε σκοπό να απαλείψει τις συνέπειες του αμαρτήματος, τα πνευματικά νοσήματα, τη φθορά και το θάνατο διαμέσου της δύναμης της θεότητάς του, ώστε να ξαναδώσει στον άνθρωπο καινή ζωή, καινούργια ζωή. Τότε η φύση του θα ξαναβρει την πλήρη ευεξία της. Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι βλέπουμε να αναφέρονται με θεραπευτικούς όρους τα σωτηριώδη πάθη και ο θάνατος του Χριστού, όπως και τα ευεργετικά αποτελέσματά τους για το ανθρώπινο γένος. Επομένως, δίνει μια εκπλήρωση και μια ικανοποίηση θείας δικαιοσύνης το πάθος του Χριστού μας, αλλά είναι μια θεραπευτική έτσι, κίνηση, διαδικασία της πεπτοκίας ανθρώπινης φύσεως, της φθαρτής, η οποία έπεσε στη φθορά και κατέληξε στο θάνατο λόγω της αμαρτίας. Ο Σταυρός του Χριστού, θεραπεία της κτήσεως γέγονε, γράφει ο Μέγας Αθανάσιος. Οι μόλοπες του έγιναν θεραπεία μας, επαναλαμβάνει πολλές φορές ο Μέγας Αντώνιος, που επαναλαμβάνει συνεχώς την προφητεία του Ισαΐα, το μόλοπι αυτού ημείς οι άθυμε. Η Αγία μας Εκκλησία, κατά τον όρθρο της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, εορτάζει και τιμά το Σταυρό, για το οποίο οι άνθρωποι λαμβάνουσιν ιάματα ψυχής και σώματος. Παίρνουν θεραπεία και της ψυχής και του σώματος για το Τιμίου Σταυρού, για τη σταυρική θυσία του Χριστού. Αναλαμβάνοντας εκουσίως τον θάνατο, που ταυτόχρονα αποτελεί αρχή και συνέπεια της αμαρτίας, ο Χριστός καταλύει την φθορά, τον θάνατο, την αμαρτία και τα επακόλουθά της προς όφελος όλων των ανθρώπων. Αυτό γίνεται γιατί, ενώ κατά την ανθρωπότητά του είναι φθαρτός και θνητός, συγχρόνως όμως κατά τη θεότητά του είναι άφθαρτος, αθάνατος και Κύριος του θανάτου και της ζωής. Έχοντας αναλάβει εκουσίως τον θάνατο, ο Σωτήρας ως Θεός δεν άφησε καμία λία σε Αυτόν. Γι' αυτό και όταν κατέβηκε στον Άδη, κατέβηκε με τη θεότητά του και κατέλυσε τον Άδη. Σύντριψε το βασίλειο του διαβόλου, τον Άδη, και νίκησε τον θάνατο με την θεότητά του. Όταν το σώμα του Σωτήρα αποτέθηκε στο μνήμα, ήταν φθαρτό, καθώς ο Χριστός είχε προσλάβει την φθαρτότητα. Αλλά επειδή ήταν το σώμα του σαρκοθέντος λόγου, από το οποίο η θεία υπόσταση του λόγου δεν είχε αποχωριστεί, αλλά παρέμενε ενωμένη με αυτό, διατηρήθηκε απρόσιτο και απρόσβλητο από την φθορά. Όταν η ψυχή του Σωτήρα, κατά τον ίδιο χρόνο, διέμενε στον Άδη, δεν επέτρεπε να γίνει λία των δυνάμεων που επιζητούσαν να την κατακυριεύσουν, καθώς παρέμενε υποστατικά ενωμένη με τον Θεό Λόγο. Εμφανιζόμενος απέναντι στο θάνατο, τη φθορά και τις δυνάμεις του Άδη ως απλός θνητός, τις καταλύει ως Θεός. Ανατρέχοντας στο συμβολισμό, λόγω της αδυναμίας του ανθρώπου να ερμηνεύσει λογικά τη συγκεκριμένη νίκη του Χριστού, οι πατέρες, οι Άγιοι, αναφέρουν συχνά ότι ο θάνατος, η φθορά
και ο διάβολος παγιδεύτηκαν. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Πρόσεση τίνιν ο θάνατος και καταποιών το του σώματος δέλεαρ, το της θεότητος αγκίστρο περιπήρεται. Δηλαδή πλησιάζει τον Χριστό μας ο θάνατος και αφού καταπίνει το δέλεαρ του σώματος, συλλαμβάνεται, πιάνεται από το αγκίστη της θεότητος. Και αναμαρτήτου και ζωοποιού γευσάμενος σώματος διαφθείρεται και πάντα σαν Άγιοι ους πάλε κατέπια. Και αφού γεύεται το αναμάρτητο και ζωοποιό σώμα του Σωτήρος Χριστού, διαφθείρεται, καταστρέφεται και αυτούς όλους που είχε καταπιεί, όλους τους ανάγει, τους βγάζει, αυτούς που είχε καταπιεί, έτσι αναγκάζεται να τους ξεράσει. Ως περγάρ το σκότος, τι του φωτός επισαγωγή εξαφανίζεται, ούτως η φθορά, τι της ζωής προσβολή απελάβνεται και γίνεται πάση ζωή, φθορά δε το φθήρονται. Όπως το σκοτάδι λέει, όταν μπει το φως εξαφανίζεται, έτσι και η φθορά με την προσβολή της ζωής, με την επίθεση θα λέγαμε της ζωής που δέχεται, εξαφανίζεται, εκδιώκεται η φθορά και γίνεται πάση ζωή, φθορά δε το φθήρονται. Και έτσι ο Χριστός μας γίνεται για όλους ζωή και καταστροφή για αυτόν που μας είχε φθείρει, μας είχε καταστρέψει, για τον διάβολο και για τον θάνατο. Ο Άγιος Μάξιμος αποδεικνύει με ποιο τρόπο όταν ο Χριστός πειράστηκε στην έρημο, κατάφερε να περιπλέξει και να παγιδέψει τον διάβολο στις δικές του μηχανογραφίες, παρουσιαζόμενος προς αυτόν ως άνθρωπος απλός. Όμως, μετά την επίθεση του διαβόλου, ο Χριστός τον υπέταξε. Δηλαδή, ο διάβολος είδε τον Χριστό που πήγε στην έρημο και νόμιζε ότι είναι ένας απλός άνθρωπος και παγιδεύτηκε. Χρησιμοποιεί μάλιστα ο Άγιος Μάξιμος την ίδια εικόνα με αυτή που θα χρησιμοποιήσει αργότερα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, προκειμένου να δείξει πως μέσα από το θάνατο ο Χριστός κατανίκησε τις δυνάμεις του πονηρού. Στη συνέχεια μάλιστα αποδεικνύει με ποιο τρόπο μέσα από αυτή τη νίκη ο Χριστός αντιστρέφει τη διαδικασία της πτώσης. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ως ο οποίος πρώτερον δελεάσας ελπίδη θεότητος των άνθρωπων, ούτως ανθρωπότητος προβλήματι δελεαστής, ύστερον εμέση τον απατηθέντα δια προσδοκίαν θεότητος, απατηθείς ανθρωπότητος προσδοκία. Αυτός λέει ο διάβολος, ο οποίος προηγουμένως είχε δελεάσει τον άνθρωπο με την ελπίδα της θεώσεως. Το είχε πει έτσι, αν κάνεις παρακοή σε αυτά που σας λέει ο Θεός, θα γίνεις Θεός. Αυτός λοιπόν τώρα δελεάστηκε βλέποντας τον Χριστό μας ως άνθρωπο. Νόμιζε ότι είναι ως απλός άνθρωπος. Και έτσι, στη συνέχεια, αφού νικήθηκε, έμεσε, εξέρασε τον άνθρωπο, ο οποίος είχε απατηθεί από αυτόν. Και είναι αφανή το υπερβάλλον της Θείας Δυνάμεως, δια της ασθενείας της ιτηθήσης φύσεως, νικώσεις την ισχύν του νικήσαντος και δειχθεί πλέον ο νικών των διάβολων, προβολή σαρκός χρώμενος ή τον άνθρωπον ο διάβολος φύσιν θεότητος υπησχνούμενος. Έτσι με την ανθρώπινη φύση ο Χριστός μας με το φαινομενικά ασθενές που περιευλήθη νίκησε τον διάβολο
ο οποίος είχε νικήσει τον άνθρωπο με την υπόσχεση της θεώσεως. Μέσω του θανάτου του Χριστού πεθαίνουν οριστικά ο παλαιός άνθρωπος, ο πρώτος Αδάμ, η πεπτοκία και νοσούσα μορφή της ανθρωπότητας που υποφέρει την τυραννία του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Ο παλαιός ημών άνθρωπος, όπως λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος, συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύει ημάς τη αμαρτία. Εφάπαξ για όλους και για όλα, κατάργησε την αμαρτία με τη θυσία του. Δια του θανάτου καταργεί τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη το διάβολο, και απαλλάσσει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας. Συνεπώς, γράφει ο Άγιος Αθανάσιος, συνέβαινεν αμφότερα εν ταυτό γενέστε παραδόξους, ότιτε ο πάντων θάνατος εν το κυριακό σώματι επληρούτο και ο θάνατος και η φθορά δια των συνόντα λόγων εξεφανίζεται. Ο Χριστός μας δηλαδή με το θάνατό του εξαφάνισε τον θάνατο όλων που είχε επέλθει εξαιτίας της αμαρτίας. Και πώς τον εξαφάνισε? Δια των συνόντα λόγων, γιατί ο Χριστός μας ήταν άνθρωπος αλλά ήταν και Θεός. Και μέσα στην υπόστασή του, στην υπόστασή του λόγου, ενίκησε έτσι τον θάνατο, ενίκησε τη φθορά, ενίκησε όλες τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Η αμαρτία, η φθορά, ο θάνατος και η διαβολική δύναμη καταλύονται μέσα από το θάνατο του Χριστού. Ο παλαιός άνθρωπος νεκρώνεται, η παλαιά ζωή υποκείμενη στο θάνατο και απότοκος της αμαρτίας καταλύεται, ο διάβολος καταπατείται και αλυσοδένεται, ενώ η δύναμή του εκμηδενίζεται. Ωστόσο, η ουσιαστική και απαραίτητη αυτή στιγμή της σωτηρίας από μόνη της δεν αρκεί. Ή Χριστός ουκ εγείρται, Ματθαίο επίστης ημών. Μόνο με την Ανάσταση του Χριστού η σωτηρία φτάνει στο τέλος, στο σκοπό της και την ολοκλήρωσή της. Μέσω αυτής, της Αναστάσεως δηλαδή, η απάθεια, η αυθαρσία και η αθανασία αποκτώνται οριστικά από τον άνθρωπο, που είναι δυνατόν πλέον να προχωρήσει στην καινή ζωή, στην καινούρια ζωή. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Συνετάφμεν ουν αυτό εις τον θάνατον, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών για τις δόξεις του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε». Και ο Άγιος Γιώργος ο Θεολόγος γράφει, «Χριστός εκ τάφων ελευθερώθητε τον δεσμό της αμαρτίας. Πύλε άδου ανοίγονται και θάνατος καταλύεται. Και ο παλαιός Αδάμ αποτίθεται και ο νέος συμπληρώται. Ήτης εν Χριστώ και νυκτήσεις, ανακαινίζεστε. Εν το Αναστάντη Χριστώ ο άνθρωπος επανέρχεται στη ζωή και ζει το Θεό». Και έτσι πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Χριστό μας για όλο το απολυτρωτικό του έργο. Γιατί ο Χριστός μας ανακαίνισε, μας εθεράπευσε, οντολογικά μας ανακαίνισε και μας εθεράπευσε και έτσι πλέον ο άνθρωπος, εάν θέλει, χωρίς κανένα καταναγκασμό, ελεύθερα, εκούσια, αγαπητικά, μπορεί να πλησιάσει στον Ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, τον Χριστό, και να επιτύχει την αιώνια απολύτρωση, έτσι, χαρά και μακαριότητα. Αυτά ήθελα να πω σήμερα στην αγάπη σας, ως συνέχεια όλων αυτών που λέμε στα τελευταία μαθήματα για τον Χριστό μας, ως Ιατρό των ψυχών και των σωμάτων μας. Καταλαβαίνουμε ότι χωρίς τον Χριστό, χωρίς το έργο του Χριστού, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα της υγείας, της πνευματικής υγείας και της θεραπείας. Καταλαβαίνουμε ότι τα πάντα
εξαρτώνται από το Χριστό μας. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αυτό το κάτι είναι η κατάθεση της θελήσεώς μας. Η αγαθή μας προαίρεση, το να θελήσουμε να υποταχθούμε στο Χριστό και να ταυτίσουμε το θέλημά μας με το θέλημά Του. Αυτό που, όπως είπαμε, έκανε ο Χριστός μας ως άνθρωπος, πάντοτε, υπέταση δηλαδή το θέλημά Του, το ανθρώπινο στο Θείο θέλημα, αυτό καλείται να κάνει και ο κάθε ένας από μας, να υποτάσσει το δικό του θέλημα που έχουμε ως άνθρωποι, ο καθένας μας, στο Θείο θέλημα και να τηρούμε κάθε στιγμή το θέλημα του Θεού. Ό,τι έκανε ο Χριστός μας στη γη, το έκανε για μας, για να μας δώσει πρότυπο ζωής. Καλούμαστε να τον μιμηθούμε. Κατ' εξοχήν δε, έκανε υπακοή πάντοτε στο θέλημα του Θεού. Και όλα όσα έκανε είναι ακριβώς καθοδηγητικά για μας. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να τον μιμηθούμε, ας κόψουμε το θέλημά μας, ας απαρνηθούμε τον εαυτό μας και αυτό ακριβώς σημαίνει η φράση του Χριστού μας, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, απαρνηθάς τον εαυτό. Σημαίνει να απαρνηθούμε το θέλημά μας, να υποτάξουμε το θέλημά μας στο θέλημα του Θεού, να μην κάνουμε ποτέ το δικό μας θέλημα, αλλά πάντοτε να αναζητούμε τι είναι το θέλημα του Θεού στην κάθε περίσταση και αυτό να κάνουμε και τότε μπορούμε να γίνουμε αληθινά μαθητές του Χριστού. Να μπούμε στο σχολείο του Χριστού και να προχωρήσουμε απαρνούμενοι τον εαυτό μας, δηλαδή το θέλημά μας και με απόφαση αν χρειαστεί και να σταυρωθούμε, να πεθάνουμε γι' αυτόν κατά το ως της θέλει ο πίσω μελθήν απαρνησάς τον εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και έτσι με συνέπεια να τον ακολουθήσουμε για να είμαστε και αιώνια μαζί του στη Βασιλεία του. Αυτά για απόψε. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα και θέλετε και τα παιδιά μπορούν να κάνουμε και κάποια συζήτηση για λίγη ώρα. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ, για το χρόνο και τον κόπο σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την υπομονή και συγγνώμη για τις ατέλειες. Έχουμε κάποιες ερωτησούλες, οπότε ναι, να ξεκινήσουμε. Πάτερ, πώς καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας έχει θεραπεύσει από κάποιο πάθος που είχαμε και ότι δέχτηκε την μετάνοιά μας? Πώς καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας έχει θεραπεύσει από ένα πάθος και ότι δέχτηκε τη μετάνοιά μας? Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι εφόσον το πάθος δεν ενεργεί, έτσι το έχουμε με τη χάρη του Θεού υποτάξει. Το να εξαλειφθεί πλήρως ένα πάθος είναι αρκετά δύσκολο. Καλούμαστε σε πρώτη φάση, θα λέγαμε, να υποτάξουμε τα πάθη, να μην ενεργούν τα πάθη, δηλαδή μέσα μας, να μην κινούνται. Έτσι, αυτό είναι μία ένδειξη ότι ο Χριστός μας σε ένα βαθμό έτσι μας έχει θεραπεύσει από τα πάθη. Το τέλειο βέβαια θα ήταν να ξεριζωθούν τα πάθη, αλλά αυτό θέλει έτσι πολύ πολύ έντονο αγώνα. Μας λένε οι Άγιοι Πατέρες πώς μπορεί να γίνει και αυτό. Όταν ο άνθρωπος φτάσει να μισήσει το κακό, την αμαρτία, το πάθος, τότε πραγματικά μιλάμε για θεραπεία. Όχι απλώς δηλαδή να μην κάνουμε, να μην πραγματοποιούμε, να μην έχουμε την έμπρακτο αμαρτία, να μην υποτασσόμαστε δηλαδή στα διάφορα πάθη, όχι απλώς να κοιμούνται τα πάθη, αλλά και να έχουμε προχωρήσει στο να μισήσουμε το κάθε πάθος, να το αποστρεφόμεθα δηλαδή με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Τότε μιλάμε έτσι για θεραπεία, η οποία πάντοτε γίνεται βέβαια δια της χάρητος του Θεού, δια του Χριστού μας, εφόσον όμως και ο άνθρωπος καταβάλει την ανάλογη προσπάθεια, έτσι και κοπιάσει κατά αναλογία έτσι, των σφαλμάτων και των αμαρτιών, κατά αναλογία των παθών και της αμαρτίας, το μεγέθος των παθών και της αμαρτίας στην οποία έπεσε. Τότε λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε για θεραπεία από το πάθος. Πώς καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός έχει συγχωρέσει τις αμαρτίες μας?
Πάλι από αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι έχουμε φτάσει να μισήσουμε την όποια αμαρτία, το όποιο πάθος. Όταν υπάρχει αυτό μέσα μας, τότε μπορούμε να πούμε ότι όντως έχουμε φτάσει στην συγχώρηση των αμαρτιών μας. Έτσι δεν είναι απλώς έτσι το να πούμε μια αμαρτία. Πολλοί άνθρωποι εξομολογούνται, αλλά όπως έλεγε ένας μακάριος σύγχρονος πατέρας, πολύ λίγοι μετανοούν. Πολλοί εξομολογούνται, αλλά πολύ λίγοι μετανοούν. Και αν δεν υπάρξει μετάνοια, δεν υπάρχει και αληθινή συγχώρεση. Βεβαίως, κάθε φορά που εξομολογούμαστε, παίρνουμε συγχώρεση. Μας διαβάζει ο πνευματικός συγχωρητική ευχή. Το θέμα είναι όμως, με το που θα φύγουμε από το εξομολογητήριο, θα φυλάξουμε αναμάρτητη την ψυχή μας ή αμέσως μετά ή λίγο πιο αργότερα θα πέσουμε πάλι στα ίδια. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει αληθινή μετάνοια. Έτσι δεν υπάρχει αυτό το μίσος που λέμε, για το οποίο μιλήσαμε. Το μίσος απέναντι στην αμαρτία. Σε αυτό καλούμαστε να φτάσουμε. Και βεβαίως η καλλιέργεια της αντίθετης αρετής. Τότε μιλάμε για πλήρη θεραπεία και συγχώρηση. Μισούμε το πάθος, το κακό, την αμαρτία και πράττουμε το αντίθετο καλό με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και της καρδιάς μας. Ο Χριστός Πάτερ θεραπεύει την ψυχή και το σώμα κυρίως μέσω της εξομολογήσεως. Κάποιοι άνθρωποι όμως που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξομολογούνται συχνά και συμβεί να πέσουν σε κάτι που δεν είναι ελαφρύ, μπορούν να θεραπευτούν από το Χριστό, ας πούμε, χωρίς την εξομολόγηση ή όχι? Η ερώτηση είναι η εξής. Δεν επαναλαμβάνω, γιατί ίσως κάποιοι δεν μπορούν να ακούσουν. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα εξομολογήσεως, δεδομένου ότι η εξομολόγηση είναι το κύριο θεραπευτικό μέσο. Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος εάν πέσει σε κάποια σοβαρή αμαρτία? Τη συνόψα λίγο την ερώτηση. Λοιπόν, βεβαίως είναι βασικότατο το μυστήριο εξομολόγηση, αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, προϋποθέτει την μετάνοια. Έτσι δεν είναι απλώς μία εξαγόρευση των αμαρτιών μας, αλλά είναι μία απόφαση για αλλαγή, ουσιαστική αλλαγή, έτσι, του προσανατολισμού των δυνάμεών μας. Έτσι, αυτό σημαίνει μετάνοια. Όλες οι ψυχικές μας δυνάμεις που μας έχουν δοθεί από τον Χριστό μας αλλάζουν προσανατολισμό και στρεφόμεθα προς τον Θεό. Με όλη μας την ψυχή, την καρδιά, την δύναμη, με όλο μας το είναι, τη διάνοιά μας, τη σκέψη μας, στρεφόμεθα προς τον Θεό αγαπητικά. Αγαπάμε τον Θεό εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας και ισχύως. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Γιατί ακριβώς αμαρτία τι είναι? Μία κίνηση μίσους, αποστροφής προς τον Θεό. Μία ανταρσία προς τον Θεό. Και καλείται ο άνθρωπος λοιπόν να αντιστρέψει την πορεία και να κινηθεί πάλι αγαπητικά προς τον Θεό. Και αυτό είναι η μετάνοια. Αυτό βέβαια έχει ως κορύφωση και την εξομολόγηση, η οποία βεβαίως και θεραπεύει τον άνθρωπο, αλλά όχι μόνο η εξομολόγηση, έτσι προϋποθέτει και την όλη, όπως είπαμε, μετάνοια και βεβαίως μετά την Θεία Μετάληψη, όπου εκεί έχουμε πλέον την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό δια της Θείας Κοινωνίας. Χρειάζεται λοιπόν και η Θεία Μετάληψη για να θεραπευτεί πλήρως ο άνθρωπος και όχι μόνο βέβαια η εξομολόγηση. Τώρα, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να βρούμε το πνευματικό, είναι μακριά, υπάρχουν διάφορες δυσκολίες όπως και πρόσφατα ζήσαμε, οπωσδήποτε θα πρέπει ο χριστιανός να εξομολογηθεί στον Θεό με την προσευχή του. Έτσι να ζητήσει το έλεος του Θεού, τη συγχώρηση και μάλιστα όσο γίνεται γρηγορότερα από τη στιγμή που έπεσε σε κάτι σοβαρό, να προσευχηθεί μπροστά στις εικόνες με όλη του την καρδιά. Και από εκεί μετά να κάνει ό,τι μπορεί για να βρει και ένα πνευματικό να τα πει.
Εκείνο που μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες είναι η πρόθεση της ψυχής μας να εξομολογηθεί, η επιθυμία. Έτσι, έχουμε την περίπτωση μιας αμαρτωλής γυναίκας η οποία μετανόησε και πήγαινε προς το μοναστήρι όπου και θα εξομολογείτο. Στο δρόμο όμως παραχώρησε ο Θεός και πέθανε. Και ετέθη το θέμα στους Άγιους Πατέρες αν αυτή η ψυχή σώθηκε. Και ένας αγιασμένος γέροντας πήρε την αποκάλυψη ότι όντως αυτή η γυναίκα σώθηκε, γιατί ο Θεός είδε τη μετάνοιά της. Είδε πώς εγκατέλειψε το εργαστήριο της ανομίας, ήταν μια κοινή γυναίκα, με τι προθυμία, δεν είχε καν βάλει τα παπούτσια της, περπάτησε προς την πνευματική ελευθερία με γυμνά πόδια, έτσι, μέσα στα αγκάθια, είχε καταπληγωθεί και όλο αυτό φανέρωνε την ισχυρή πλέον και αμετάκλητη θέλησή της και την προαίρεσή της να μην ξαναμαρτήσει ποτέ. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός να δει στον άνθρωπο. Και μετά ο ίδιος θα δημιουργήσει και τις συνθήκες για την εξομολόγηση. Πάτερ, κάποιοι αδελφοί έτσι που έχουν βγει σε αναστολή λόγω των τελευταίων εξελίξεων θα θέλανε να ακούσουν από εσάς έναν λόγο παρηγορητικό και έτσι πώς να το διαχειριστούν μέσα τους όλα αυτά. Κάποιοι αδελφοί που έχασαν τις, όχι έχασαν, βγήκαν σε αναστολή και τους αφαιρέθηκε έτσι η δυνατότητα να εργάζονται, θέλω να ακούσει ένα λόγο ενισχυτικό και παρηγορητικό. Βέβαια, ο Χριστός μας είναι αυτός που θα μας ενισχύσει, εφόσον έχουμε την πίστη μας, ακέραιη σε Αυτόν. Εγώ ταπεινά να θυμίσω την πρόνοια του Θεού σε όλους τους Αγίους και σε όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν το θέλημά Του. Όλοι οι άνθρωποι που βγήκαν σε αναστολή βγήκαν γιατί ακριβώς θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν θέλουν να υποταχθούν σε αυτή τη βία και τον καταναγκασμό και την υποχρεωτικότητα του εμβολίου, παύλα διαβολίου, το οποίο, αν μη τι άλλο, πάρα πολλά είναι που μπορούμε να πούμε γι' αυτό, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι όλα τα εμβόλια, όπως ενδελεχώς έτσι έχουν μελετήσει οι επιστήμονες, έχουν χρησιμοποιήσει και αποδεικνύεται από αυτή τη μελέτη, έχουν χρησιμοποιήσει αυτοί που τα έφτιαξαν κυταρικές σειρές από εκτρωμένα έμβρια. Επομένως, ένας που θα πάρει αυτό το προϊόν που έχει κατασκευαστεί με εγκλήματα, με φόνο εκατοντάδων εμβρίων, τα οποία διαμελίζονται ζωντανά και τους παίρνουν τα όργανα και από αυτά τα όργανα φτιάχνουν τις κυταρικές σειρές οι οποίες χρησιμοποιούνται είτε στη φάση της, του πειραματικού ελέγχου είτε στη φάση της παραγωγής των διαφόρων αυτών εμβολίων και τονίζω όλων των εμβολίων που κυκλοφορούν. Ένας που θα τα πάρει λοιπόν αυτά τα προϊόντα που είναι προϊόντα εγκλήματος, όπως τονίζει και ο σεβαστός γιατρός και ψυχίατρος και πνευματικός ο πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου, ο οποίος παίρνει προϊόν εγκλήματος, έτσι γίνεται και αυτός, καταλαβαίνουμε, συνένοχος σε αυτό το έγκλημα. Ένας λοιπόν που αρνείται να πάρει αυτό το προϊόν είναι ομολογητής της πίστεως. Και δεν υπάρχει πιο μεγάλη τιμή από αυτό. Το να πάσχουμε γιατί θέλουμε να μην αμαρτήσουμε. Θέλουμε να τηρήσουμε τον νόμο του Θεού. Και δεν είμαι εγώ που θα παρηγορήσω, αλλά ο ίδιος ο Χριστός θα τους παρηγορήσει και πιστεύω ακράδαντο ότι ήδη τους παρηγορεί, έτσι και τους ενισχύει στον αγώνα τους. Γιατί αυτός ο αγώνας που κάνουν είναι αγώνας για την πίστη, για την προσπάθεια να μην αμαρτήσουμε, να μην εγκληματίσουμε, να μην δώσουμε τα χρήματά μας, τα οποία τα δίνουμε, όποιοι δηλαδή το κάνουν το εμβόλιο, μέσω του κράτους βεβαίως, σε αυτές τις εταιρείες και σε αυτούς τους επιστήμονες που δεν
έχουν κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και στο νόμο του Θεού. Όταν κάνουν έτσι ανερυθριάστος αυτά τα εγκλήματα και πειραματίζονται φωνεύοντας, αφαιρώντας ανθρώπινες ζωές. Επομένως, ο Χριστός είναι που τους παρηγορεί και τους ενισχύει όλους αυτούς τους αδελφούς μας και εμείς βεβαίως ανθρωπίνους προσευχόμαστε γι' αυτό να τους ενισχύει ο Κύριος να παραμείνουν σταθεροί μέχρι τέλους. Και ας μην ανησυχούν για το τι θα γίνει η επίγεια αυτή, η πρόσκαιρη βιολογική ζωή τους, η οποία βεβαίως απειλείται και όχι μόνο εκείνων, αλλά και η δική μας, έτσι, γιατί αυτό που έγινε τώρα σε αυτούς, αύριο ενδεχομένως θα γίνει σε όλους. Ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος, είναι αδίστακτος, έτσι και τα όργανά του επίσης, και θα προσπαθήσει να αφαιρέσει όσο γίνεται περισσότερο την ελευθερία, όσο το επιτρέψει ο Θεός βεβαίως, αλλά και τις ανθρώπινες ζωές. Αλλά μην ξεχνάμε τους Εβραίους, τον περιούσιο λαό του Θεού, που έφυγε από την Αίγυπτο με εντολή του Θεού, με οδηγό τον Μωυσή, για να γλιτώσει από την καταδυναστεία του Φαραώ, ο οποίος είναι τύπος του διαβόλου, και δεν θέλησε να υποταχθεί έτσι στην καταπίεση και στην ανομία και στην αμαρτία, και διαφυλάχθηκε για 40 χρόνια στην έρημο, θαυματουργικά, τρεφόμενος με το μάνα, και μάλιστα μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια, δεν έλειωσαν ούτε τα ενδύματά τους, ούτε τα υποδήματά τους, ενώ περπατούσαν μέσα στην έρημο 40 ολόκληρα χρόνια. Όλο αυτό τι είναι παρά απόδειξη της πρόνοιας του Θεού. Έτσι είμαστε βέβαιοι ότι πάντοτε ο Θεός, τον λαό Του, δηλαδή αυτούς που κάνουν το θέλημά Του, και ο νέος Ισραήλ της Χάριτος, πρέπει να το ξέρουμε αυτό, είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία και τα ζωντανά μέλη της. Πάντοτε λοιπόν ο Θεός θα μας φροντίζει και θα μας σκεπάζει και θαυματουργικά θα μας διατρέφει και θα διατηρεί αυτή τη βιολογική ζωή μας όσο χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Γιατί ο σκοπός βεβαίως δεν είναι να ζήσουμε εδώ αιώνια, το ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα φύγουμε, αλλά να ζήσουμε όσο ο Θεός θέλει εν μετανοία και έτσι να αξιωθούμε της Βασιλείας του Θεού. Οπότε ας μην ανησυχούν, ας μην ταράζονται, ας μην στενοχωριούνται, αντίθετα να χαίρονται, διότι πάσχουν για τον Χριστό. Έτσι και είναι μεγάλη τιμή να παθαίνει κάτι ο χριστιανός για τον Χριστό. Οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν με αυτή τη λαχτάρα να πάθουν για τον Χριστό και να πεθάνουν για τον Χριστό, να γίνουν μάρτυρες. Και μακάρι να ανασωπηρωθεί έτσι και στις ψυχές όλων μας αυτό το μαρτυρικό πνεύμα, να μην φοβόμαστε να πεθάνουμε για χάρη του Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριος τι μας είπε, να μην φοβηθείτε, λέει, αυτούς που θα σας αποκτήνουν το σώμα, που θα σας απειλούν να σας φωνεύσουν, και ενδεχομένως κάποιοι να φωνευθούν και να έχουμε και τώρα και νέους μάρτυρες. Αλλά να φοβηθείτε, λέει, αυτόν που έχει την εξουσία να σας βάλει στην αιώνια κόλαση. Και αυτό δεν είναι άλλος από τον Χριστό μας, εάν βεβαίως δεν ζήσουμε και δεν τον ομολογήσουμε, όπως ο ίδιος μας είπε. Όποιος θελήσει, λέει, να φυλάξει τη ζωή του, την βιολογική, αυτός θα τη χάσει. Και όποιος θα τη χάσει για μένα, θα γίνει μάρτυρας και ομολογητής και θα διακινδυνεύσει τα πάντα, για χάρη μου αυτός θα την κερδίσει. Θα βρει και τη ζωή αυτή, εν μακαριότητα θα τη ζήσει και την αιώνια. Αυτά ως μια παρηγοριά στους αδελφούς. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Έχει περάσει η ώρα, οπότε διευκόμαστε. Θα μας δίνει τη χάρη του πάντοτε και τον Κύριο να ευχαριστούμε, γιατί μας αξιώνει να επικοινωνούμε και να μελετάμε τα Θεία του Λόγια. Το δε Θεό ημωδόξα πάντοτε νίκαια και σώνας των αιώνων. Αμήν.